Συναγερμό, η Ευρώπη υπό τον φόβο νέας μεγάλης έξαρσης της πανδημίας. Η Αυστρία προχωρεί, κυρίες και κύριοι, σε ένα γενικό lockdown και μάλιστα καθιστά υποχρεωτικό και τον εμβολιασμό. Έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά, μείον 65,7% και το τελευταίο 24ωρο κατέγραψε 15.809 κρούσματα. Και η Γερμανία δεν αποκλείει lockdown με περισσότερα από 65.000 νέα κρούσματα μέσα σε ένα 24ωρο, στη Σαξονία που έχει πληγεί περισσότερο. Τα ημερήσια κρούσματα έχουν αυξηθεί 14 φορές τον τελευταίο μήνα. Από τη Δευτέρα, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι στην Αυστρία θα μπορούν να βγαίνουν από τα σπίτια τους μόνο για να μεταβούν στην εργασία τους, για την αγορά βασικών ειδών και για ιατρικούς λόγους. Τα σχολεία θα λειτουργούν, αλλά συνιστάται στις περιπτώσεις που είναι εφικτό η τηλεκπαίδευση και η τηλεργασία. Ab Montag für maximal 20 Tage wird ein bundesweiter Lockdown gelten, der nach 10 Tagen evaluiert wird, endet automatisch spätestens am 13. Dezember. Η Αυστρία γίνεται και η πρώτη χώρα που υποχρεώνει από τον Φεβρουάριο τους πολίτες να εμβολιαστούν. Η κατάσταση της ΜΕΘ είναι τόσο δραματική που στο Σάλτσμπουργκ εξετάζεται πιθανή επιλογή ασθενών με προτεραιότητα τις σοβαρές περιπτώσεις. Es war zu erwarten und ich finde es sehr notwendig. Και ενώ στη Βαβαρία μπαίνει λουκέτο στις χριστουγεννιάτικες υπαίθριες αγορές σε μπαρ και εστιατόρια για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, ο Υπουργός Υγείας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο καθολικού lockdown, προειδοποιώντας ότι η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ για πρώτη φορά μεταφέρθηκαν ασθενείς σε χώρες του εξωτερικού. Also wir sind in einer Lage, wo man, auch wenn das jetzt wieder dann die Tickermeldung dazu produziert, aber wo man auch nichts ausschließen sollte. Την ίδια ώρα, η Γερμανία κατατάσσει ξανά την Ελλάδα στις χώρες υψηλού κινδύνου, κάτι που συνεπάγεται καραντίνα έως και 10 ημέρες για τους ανεμβολίαστους, αλλά και για τα παιδιά. Ωστόσο, όσα είναι κάτω των 12 ετών δεν θα χρειάζεται να υποβληθούν σε τεστ και η καραντίνα για αυτά θα λύγει την πέμπτη μέρα. Στις χώρες υψηλού κινδύνου κατατάσσονται επίσης Βέλγιο, Ιρλανδία και Ολλανδία, όπου το τελευταίο 24ωρο καταγράφεται νέο ρεκόρ κρουσμάτων. Οι Ολλανδικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναβάλουν τις χειρουργικές επεμβάσεις σε καρκινοπαθείς και καρδιοπαθείς προκειμένου να ελευθερωθούν κρεβάτια στις ΜΕΘ. Bedden die we nu gaan vrijmaken voor COVID, dat gaat ten koste van andere operaties, want daar kunnen we geen reguliere zorg meer leveren. Η έξαρση της πανδημίας στην Ευρώπη και οι φόβοι για νέα lockdown προκάλεσαν αναταραχή στις χρηματαγορές, με τον τραπεζικό κλάδο να υποχωρεί και την τιμή του πετρελαίου να καταγράφει πτώση 3%.